Στη Λάρισα βρέθηκε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, Γιάννης Πασπάλας, στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και συμβουλευτικής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Ο κ. Πασπάλας μίλησε για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ και τη σημαντική βοήθεια που δίνει σε απόρους. Είμαστε στο τέλος της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας διαχειρίστηκε έναν προϋπολογισμό ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και κάτι αντίστοιχο αναμένεται για τη νέα περίοδο 2021-2027, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πασπάλας. Είμαστε στο τέλος της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συνολικά είχε 11,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Έχει σχεδόν εξαντλήσει όλο τον προϋπολογισμό του 2014-2020, της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Και ελπίζουμε να κινήσει πολύ σύντομα η νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η οποία θα είναι αντίστοιχα περίπου η χρηματοδότηση η οποία θα δοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας. Είναι ένα πρόγραμμα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ανέφερε ο κ. Πασπάλας. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό, με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Ένα θα πω μόνο ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το 2015 μέχρι σήμερα, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προσήλθαν μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας περίπου 32.500 άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι πήραν έστω για 6 μήνες τρόφιμα που είχαν ανάγκη. Τέλος, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός πως οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας έχουν κάνει άριστη δουλειά, ενώ δήλωσε αισιόδοξος για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ο Δήμος και η περιφέρεια και όλες οι πράξεις μαζί, όλοι οι Δήμοι, όλες οι περιφέρειες έχουν κάνει μια άριστη δουλειά. Έχουν αποδώσει τα μέγιστα στο πρόγραμμα. Είναι η καλύτερη εγγύηση ότι και η αυριανή συνέχιση για το προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα έχει την ίδια θετική εξέλιξη που είχε και αυτή.